όπως σας είχα πει και από το πρώτο μέρος της εκπομπής, θα μας μαρτυρά ο Δημήτρης πάνω, μαρτυρά τη σύνδεση, καθώς μας δείχνει πλάνο και όμορφη θέα και όμορφες εικόνες από την Χίο και το παραλιακό μέτωπο. Όσοι έχουμε βρεθεί βέβαια στο νησί, γνωρίζουμε, μόλις είδαμε την εικόνα, εδώ είπε ο Γιάννης ο Γιαλουράκης, λέει Χίος είναι. Λοιπόν, από τη στιγμή που δείχνουμε το πλάνο, πάμε να δούμε και εικόνα και να συνομιλήσουμε με την κυρία Κυριακή Χατζαντονάκη, η οποία είναι κάτοικος της όμορφης Χίου, και να σας καλησπερίσω από Κρήτη, από Ηράκλειο. Καλησπέρα από Χίο και από τα όμορφα Καρδάμια. Α, είστε σε ένα γραφικό, σε μια γραφική περιοχή, σωστά? Είμαστε. Βόρειο-ανατολικό κομμάτι της Χίου. Από τα ομορφότερα σημεία του νησιού θα προσθέσω εγώ. Εντάξει, πείτε το εσείς, να μην το πω εγώ και πούνε ότι ήταν από το σπίτι μου. Για πείτε μας εκεί, τι έχετε μπροστά σας, κάτι βλέπω εκεί. Εδώ είμαστε στην πλατεία των Άνω Καρδαμήλων. Ναι. Έχουμε μια πλατεία γεμάτη υπερονόβια πλατάνια. Ναι. Το ηχείο συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα, συνδυάζει το Πεύκο δίπλα στην παραλία. Είναι ένα νησί που συνδυάζει πολλά νησιά μαζί. Δεν είμαστε αυτό που λέμε τουριστικός προορισμός με την έννοια τη γνωστή, αλλά είμαστε ένα νησί ιδανικό για εναλλακτικό τουρισμό. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο, πώς έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν για το νησί σας? Κοιτάτε, ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η τουριστική σεζόν. Έχουμε κάποια δειλά-δειλά αισιόδοξα μηνύματα για κάποιες κρατήσεις προς το τέλος της σεζόν και ελπίζουμε. Είναι δύσκολες οι μέρες μας. Και... Είναι δύσκολες οι μέρες, υπάρχει αισιοδοξία. Έχουν ανοίξει επιχειρήσεις, καταλήματα, εστίαση, ξενοδοχεία. Είμαστε σε μια φάση που σιγά-σιγά το ένα μετά το άλλο ανοίγουν. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ο καθένας είναι ακόμα κουμπωμένοι. Διαχρονικά, κάθε χρόνο, να βγάλουμε απ' έξω την περσινή σεζόν 2020 δικής συγκυρίας, βέβαια λόγω επιδημιολογικής κρίσης. Ποιος στηρίζει τη Χίο, εσωτερικός τουρισμός ή αγορές από το εξωτερικό? Εσωτερικός, μετανάστες που γυρίζουν στον τόπο τους και κόσμος που ενδιαφέρεται για ενός άλλου τύπου τουρισμού. Η Χίο είναι ένα νησί που έχει απίστευτες περιπατητικές διαδρομές. Ναι. Είναι ένα νησί που είναι ιδανικό και για θρησκευτικό τουρισμό, γιατί έχουμε απίστευτα βυζαντινά μνημεία, ανάβατος, νέα μονή. Δηλαδή είναι ένα νησί που μπορεί να ξεκινήσει από τον νότο με τα γνωστά μας τυφοχώρια, καστροχώρια, να ανεβαίνει προς το βορρά και να περάσει στον κάμπο με τα απίστευτα αρχοντικά, τα εσπεριδοειδή, να συνεχίσει κεντρική Χίο, ανάβατο, νέα μονή. Σας λέω τώρα τα σημεία... Ναι. Ανάβα το Νέα Μονή και από εκεί πέρα να ανέβει στη Βόρεια Χίο, η οποία είναι ανεξερεύνητη, είναι κρυμμένη, είναι σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της Νατούρα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και ναι, είναι ένας τόπος για τον επισκέπτη που θα αποφασίσει να περπατήσει, θα τον ανταμείψει πλουσιοπάροχα. Σε πόσες μέρες μπορεί κάποιος να γυρίσει, αυτό που λέμε να γυρίσει, μου επιτρέπετε τον όρο και την έκφραση, ναι, το νησί? Κοιτάξτε, το νησί είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Σωστά. Θέλει το λιγότερο για μένα μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα. Το λιγότερο. Αλλά με καλή βοήθεια και συμβουλή. Και καθοδήγηση. Ναι, παίρνεις μία. Τώρα, όσες μέρες και να μείνεις στη Χίο, έχεις καινούργια πράγματα να δεις. Αν φύγεις και από την άσφαλτο και πας στο χωματόδρομο, εκεί θα ανακαλύψεις και θησαυρούς. Αν πάρεις και τα μπαστούνια και βγεις στις θυμασμένες και διαφορετικού βαθμού δυσκολίας, εκεί είναι τα καλά. Για αλλά τα καλά δεν τώρα είναι μόνο εκεί. Ναι. Τα καλά είναι στη αστρονομία, γιατί μπορεί η Κρήτη να φημίζεται για την κουζίνα της, αλλά εμείς έχουμε γευστικές εμπειρίες να παρουσιάσουμε στον επισκέπτη. Ναι. Και δεν είναι μόνο η μαστίχα που είναι μοναδικό προϊόν. Είναι τα εσπεριδοειδή, είναι τα γλυκά πιταλιού, είναι τα ούζα μας, είναι ο αριούσιος. Αριούσιος είναι το κρασί που σερβίρονταν στα βυζαντινά και ρωμαϊκά χρόνια, στα συμπόσια τα ελληνικά, αλλά και στα αρχαία ελληνικά χρόνια. Ναι. Είναι τόπος ναυτικός, το βορειοανατολικό κομμάτι, στα Καρδάμυλα που βλέπουμε τώρα στην ομορφιά, είναι πασίγνωστα ανά τον κόσμο για την ναυτιλία τους. Είναι ένας τόπος που μπορείς να ξεκινήσεις από την παραλία και σε 5 χιλιόμετρα να βρεθείς σε φαράγγια εισάξια κάποιων κριτικών.
Ναι. Τι να πω, να πω κι άλλα. Για πείτε μας τώρα, εκεί μόνιμους κατοίκους κριτικής καταγωγής έχετε? Εγώ λέγομαι Χατζαντονάκη και ο άντρας μου Σωμαδάκη. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ήταν μια διαδρομή του ελληνισμού που ξεκίνησε από Κρήτη, πέρασε Μικρά Ασία και από Μικρά Ασία το 22 ήρθε μεγάλο κομμάτι πρόσφυγες. Υπάρχει σύλλογος Κριτών στοιχείο. Ναι. Όπως υπάρχουν και χιόντες στην Κρήτη, δεν ξέρω, το ξέρετε. Βέβαια. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε για την καλοκαιρινή σεζόν? Να είμαστε καλά, να έχουμε δουλειά, ναι, και ειρήνη. Γιατί είμαστε και σε περιοχές περίεργες, το ξέρετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ή από κοντά ή τηλεοπτικά. Φορά που μιλάμε, βέβαια. Θα μιλήσουμε πάλι τα Χριστούγεννα. Βέβαια. Μπορεί και πιο πριν. Ποτέ μιλες ποτέ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετίσματα. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας.